Σε λίγο, εδώ στο κανάλι Θάνος Kokalis Δημοσιογράφος 2, οι λεπτομέρειες για την επίσκεψη του Ερντογάν τον Μάιο στην Αμερική, όπου θα συναντηθεί με τον Τζο Μπάιντεν, μια πολύ σημαντική προειδοποίηση από το Ισραήλ ότι θα υπάρξουν τρομοκρατικές επιθέσεις στο εσωτερικό της Τουρκίας. Και αυτό είναι καλό να το ακούσουν όσοι Έλληνες πηγαίνουν ακόμα εκεί και χαλάνε τα λεφτά τους για να κάνουν τουρισμό, για να κάνουν ψώνια, το οτιδήποτε. Διότι εάν αυτό συμβεί δεν θα επηρεάσει μόνο όποιους Ισραηλινούς θα πήγαιναν εκεί οι οποίοι έχουν προειδοποιηθεί για να μην πάνε. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Κοσμάς Καραΐσκος από το τουρκικάνέα.gr. Ο Ερντογάν, ξέρετε, έχει πολύ συχνά αντιδυτική ρητορική, αλλά φυσικά οι εξαγωγές προς τις χώρες της Δύσης, ακόμα και προς το Ισραήλ, το οποίο συχνά πυκνά το κατηγορεί για γενοκτονία, Συνεχίζονται κανονικά. Δηλαδή, του κατηγορούμε μεν, αλλά τα χρήματα είναι καλά. Και μια και μιλάμε για το Ισραήλ, να αναφέρουμε ότι δημοσίευσε ταξιδιωτική οδηγία για την Τουρκία, αναφέροντα ότι υπάρχει εκεί πέρα κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων. Όπω αναφέρεται στην ανακοίνωση που έκανε το Συμβούλιο Ασφαλεία του Ισραήλ, οργανώσει όπω η Χαμά και άλλε ακραίε Ισλαμικέ οργανώσει είναι πιθανόν να προβούν σε ενέργειε εντό τη Τουρκία. Εμεί, εμεί φυσικά και ποτέ ποτέ εξ όσων θυμόμαστε επί δεκαετίες δεν έχουμε βγάλει ταξιδιωτική οδηγία που να α, καλεί τους Έλληνες ταξιδιώτες να αποφεύγουν την Τουρκία. Ούτε ακόμα και τότε που ήμασταν στα πρόθερα πολέμου. Ποτέ. Ανακοινώθηκε πως ο Ερντογάν στις 9 Μαΐου θα συναντηθεί στις ΗΠΑ με τον Biden και φυσικά έσπευσε να το αξιοποιήσει προεκλογικά καθώς στις 31 του μηνός έχουν και εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Φυσικά στις εκλογές αυτές ο βασικός αντίπολος του Ερντογάν είναι ο Ιμάμογλου, για τον οποίο κάθε το όπου πάει και όπου σταθεί, τον κατηγορεί λέγοντας ότι είναι ένας ημιαπασχόλησης, λέει, δήμαρχος, ο οποίος σημαντικό τμήμα του χρόνου του το καταναλώνει τρώγοντας ψάρια με τους ξένους πρεσβευτές, αφήνοντας έτσι και υπονοούμενα για τις σχέσεις του με τη Δύση. Ο Μουράτ Κουρούμ είναι ο υποψήφιος του Ερντογάν για την Κωνσταντινούπολη. Τα πλαίσια της προεκλογικής του εκστρατείας επισκέφθηκε την μονάδα παραγωγής των Μπαϊρακτάρ, Εκεί τον υποδέχθηκε στην πύλη φυσικά ο γαμπρό του Ερντογάν, ο Ρακτάρ, ο οποίο τον ξενάγησε στον χώρο και από τι φωτογραφίε και το βίντεο που προβλήθηκαν, πραγματικά ζηλέψαμε. Είδαμε πολλού νέου ανθρώπου, νέου ανθρώπου, μηχανικού, επιστήμονε, να εργάζονται και να παράγουν τουρκική εθνική γνώση με διάφορα σχέδια, με δορυφόρου, με μη επανδρομένα, με ένοπλα μη επανδρωμένα και μετά. Σκεφτόμαστε την αντίστοιχη ελληνική εθνική μιζέρια. Μιζέρια. Και λε πραγματικά, είμαστε τόσο άχρηστοι. Προφανώ, ναι, είμαστε τόσο άχρηστοι, και αυτό αποδεικνύεται και από αυτού που εκλέγουμε. Τέτοιοι είμαστε, τέτοιου εκλέγουμε. Διότι διαφορετικά δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Γιατί εμεί δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε κάτι ανάλογο. Φυσικά, να αναφέρουμε ότι πρόκειται για μία μονάδα η οποία δεν είναι απόλυτα ιδιωτική, υπό την έννοια ότι είχε. Αθρώα κρατική στήριξη, όπω πρέπει να έχει δηλαδή μια μονάδα που έχει τόσο μεγάλη εμβέλεια. Εξάγουν σε δεκάδε χώρε στον κόσμο τα προϊόντα του και εννοείται ότι είναι πια κερδοφόρα. εσείς τι λέτε, Δεν θα μπορούσαμε να παράξουμε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, αν υπήρχαν άνθρωποι πραγματικά που κυβερνούσαν την Ελλάδα και θέλαν να αναπτύξουν την εθνική τους βιομηχανία. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Αν θέλετε να λαμβάνετε αυτόματες ειδοποιήσεις για κάθε νέο βίντεο που δημοσιεύετε, θα πρέπει να κάνετε γραφή. Πατήστε και το καμπανάκι με την ένδειξη όλες οι ειδοποιήσεις. Όσοι έχετε γραφτεί, είναι πολύ σημαντικό να ελέγξετε αν παραμένετε εγγραμμένοι. Από μένα, μια καλή συνέχεια. Για χαρά! Now we are free. Now we are free.